Είχαμε πολλά μέσα στο τρίμερο, πολλά σε κάθε επίπεδο. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να βελτιώνεται λίγο η κατάσταση με την αποκομιδή των απορριμμάτων στο νησί. Υπήρχε αυτή η δυσκολία με την περίφημη σύμβαση πλαίσιο από την Δημοτική Αρχή. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκε πολύ η Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και δεν είναι έτσι η ιδέουσα εικόνα. Ελπίζουμε να έχει λίγο βελτιωθεί βλέποντας από χθες. Η εικόνα, κυρίως στο κέντρο, είναι πολύ καλύτερη. Θα μου πείτε τι γίνεται με τις συνοικίες. Νομίζω ότι με βάση την πίεση η οποία έχει ασκηθεί και προς τους εργαζόμενους και προς τους διάφορους εργολάβους που σπέβδουν τώρα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ότι η εικόνα θα είναι καλύτερη. Και βεβαίως η γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων, γιατί υπάρχει πάντα εισήγηση, αφορά τον Δήμο, έτσι, και δεν αφορά κάποιον άλλο βαθμό. Το λέω γιατί έρχονται και ακούγονται παράπονα, βλέπω διάφορες αναρτήσεις που ανεβαίνουν είτε στο Facebook είτε στα social media και αν δεν έχεις μία πραγματική εικόνα προκαλείται σύγχυση. Λοιπόν, η υπόθεση που έχει να κάνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι καθαρά ευθύνη του πρώτου βαθμού, δηλαδή του Δήμου της Ρόδου. Εκεί έχουμε διάφορα ζητήματα, ελπίζουμε πραγματικά να βελτιωθεί η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 2 ημέρες είναι πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είχαμε πολλές δυσκολίες σε πολλές περιοχές. Τώρα, βλέποντας και άστο λίγο να παίξει, βλέποντας λίγο και πλάνα από τον Δήμο, βλέπω ότι έχουμε μία σημαντική εξέλιξη. Έχουμε νέα δημοτική παράταξη με την ονομασία Ρόδος για όλους. Ιδρυτής είναι ο Σάββας Διακοσταματίου, ο επικεφαλής του συνδυασμού, ο οποίος έκανε την ανακοίνωση μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή των πολιτών ώστε η Ρόδος να πάει ένα βήμα παρακάτω και βεβαίως όπως αναφέρθηκε μετά τις εθνικές εκλογές θα παρουσιαστούν οι θέσεις της παράταξης που θα διεκδικήσει τον Δήμο στις εκλογές της 8ης του Οκτώβρη. Τώρα, μένουμε σε επίπεδο Δήμων, γιατί έχουμε μία κινητικότητα και στα άλλα νησιά και με αυτή θα κλείσω προς το παρόν. Είχαμε την ανακοίνωση μιας νέας παράταξης στον Δήμο Καρπάθου. Είναι η Καρπαθιακή Ένωση. Ιδρυτής είναι ο Μιχάλης Μανολάκης, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του, μάλλον ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί είχαμε έτσι πολλές περιπέτειες όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε 3 οι οποίοι θα διεκδικήσουν τον Δήμο. Ο Μιχάλης Μανολάκης, ο Μιχάλης Φελουζής και νομίζω είναι μία τρίτη του Παραγιού, αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι στο πλευρό του απερχόμενου δημάρχου. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να κλείσουμε με τα εκλογικά, πάμε λίγο ανάποδα, να κλείσουμε τα εκλογικά, πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε σήμερα στην συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής με τα κόμματα, τοπικά δηλαδή. Εκεί την συζήτηση είχε από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου η αντιδήμαρχος η Τσαμπίκα Κιαχαγιά. Πάμε να ακούσουμε τι αποφασίστηκε. Για τη Νέα Δημοκρατία, η θέση η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου, στη θέση Καλαφατάς. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η θέση η οποία βρίσκεται επί την οδόν Πλαστήρα και Δημοκρατία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, η θέση η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου μπροστά στην Εθνική Τράπεζα. Για το ΚΚΕ, η θέση η οποία βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου, στη θέση Καστελοριζός. Για το ΜέΡΑ25, επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, στη Συμβολή των Εθνάρχου Μακαρίου και Νικολάου Πλαστήρα. Και για την πλεύση ελευθερίας διαφοροποιούμε, πάμε στην πλάγια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Τα ταμπλό είναι ένα στην Οδό Δημοκρατίας, στην περίφραξη του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Στην Οδό Κορδικτόνους και Βύρονος πίσω από την είσοδο του βοηθητικού σταδίου Διαγόρας. Στην Οδό Αυστραλία στα πρώην Σφαγεία. Οδός Χαντζιαγγέλου Κλαβδίου Πέπερε η περίφραξη του πεδότοπου από το κημητήριο του Αγίου Δημητρίου.
Οδός Αποστόλου Παύλου στο κυκλίδωμα του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου. Έκτο σημείο στην περιοχή Κρητικά Λεωφόρος Ιαλισσού. Και 7ο σημείο το αμαξοστάσιο του Δήμου Στασγούρου στην οδό Τριανταφυλλίδη. Ο Δήμος αναλαμβάνει το στήσιμο των εκλογικών τμήματων, τη σήμανση για το πώς οι πολίτες θα φτάσουν στα εκλογικά τμήματα που πρέπει να ψηφίσουν. Είμαστε υπεύθυνοι να αναρτήσουμε τους πίνακες που αναφέρουν τα ονόματα, από ποιο όνομα έως ποιο όνομα ψηφίζει στο κάθε εκλογικό τμήμα. Παραλαμβάνουμε το εκλογικό υλικό από την περιφέρεια, το οποίο μετά με τη σειρά μας κατανέμουμε στους δικαστικούς αντιπρόσωπους, δηλαδή φεύγει στις ενότητες και παραδίδεται στους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, έχει βάρκες την ημέρα των εκλογών, υπηρεσίες. Όχι μόνο την ημέρα των εκλογών, αλλά τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν. Υπάρχουν βάρδιες από υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι αναλαμβάνουν είτε να δώσουν ενημέρωση στους πολίτες για το που ψηφίζουν και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, να δώσουν τις βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης, να αποκαταστήσουν τυχόν σφάλματα του εκλογικού καταλόγου με τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στο δημοτολόγιο, οπότε να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ένας πολίτης. Και γενικότερα για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Δημαρχείο, όπου την ημέρα των εκλογών οι εκλογικοί αντιπρόσωποι, οι δικαστικοί μάλλον αντιπρόσωποι, μπορούν να απευθύνονται για όποιο πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, είτε μέσω των αγγελιοφόρων που διορίζονται για κάθε εκλογικό τμήμα. Και εμείς με τη σειρά μας θεραπεύουμε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Την προηγούμενη φορά μεριμνήσαμε με απόφαση του Δημάρχου και προσωπική του επιλογή να διανεμηθούν σε όλα τα εκλογικά τμήματα δύο γεύματα, δηλαδή ένα το πρωί και ένα το απόγευμα λίγο πριν το κλείσιμο της κάλπης, καθώς και νερά, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το τυπικό που έχει να κάνει με τις εκλογές, δηλαδή που θα στηθούν τα ταμπλό τώρα και τα περίπτερα των κομμάτων. Άλλωστε, δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς μέσα στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Πολλά πράγματα δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα εκλογικά, όχι όμως σε επίπεδο πρώτου βαθμού, εδώ είναι το παράδοξο. Πάμε στο επίπεδο της περιφέρειας, διότι η μόνη παράταξη η οποία θα είναι έτοιμη πριν καν ουσιαστικά ολοκληρωθούν και οι εθνικές εκλογές θα είναι η παράταξη μπροστά το Νότιο Αιγαίο του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ονόματα τα οποία ανακοινώθηκαν μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και δεν είχαμε την δυνατότητα να έχουμε και εκπομπή. Πάμε λοιπόν να δούμε τις σχετικές φωτογραφίες και βλέποντας φωτογραφίες θα κάνω αναφορά εγώ. Εδώ λοιπόν είναι η Μαριτάνα Λακιώτου Ανθοπούλου, η οποία για πρώτη φορά κατεβαίνει σε επίπεδο περιφέρειας με τον Γιώργο Χατζημάρκο, παλή συνεργάτη βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως στο ΕΒΕΔ. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι ο νυν έπαρχος της Λέρου, ο Γιάννης Θεμέλαρος, συνεργάτης βεβαίως και συνεχίζει μαζί με τον Γιώργο Χατζημάρκο. Πάμε στην κυρία Βάνα Αγγελοπούλου Μανολάκη, είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος στο ΚΕΚ Γεννηματάς, ήταν υποψήφια και το 2019 με τον Γιώργο Χατζημάρκο, συνεχίζει και πάμε και στην ανακοίνωση ενός νέου παιδιού. Αυτός είναι ο Μιχαήλ Ραφαήλ Σαρίκας,
είναι ένα νέο παιδί, νομικός, με εξειδίκευση στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι γιος ενός καλού μου φίλου, του Γιώργου του Σαρίκα. Λοιπόν, νέο παιδί και βεβαίως έχουμε και ανακοινώσεις σχετικά με το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο στις Κυκλάδες για τον Γιώργο Χατζημάρκο. Δυναμικά είναι τα ονόματα, δυνατά ονόματα, αυτά που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό του. Απέναντι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καν αντίπαλο. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Τώρα, πάμε λίγο στην ΚΟ. Δυστυχώς, έχουμε θέματα στον χώρο της υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις περιοδίες που κάνει ο Πρωθυπουργός μιλάει για την αναμόρφωση του ΕΣΥ και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται έτσι σε αυτές τις θέσεις, οι λύσεις που δίνονται, οι δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και δυσκολίες, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη για μία ακόμη φορά στην ΚΟ. Μία γυναίκα πέθανε σε καρότσα αγροτικού, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο της ΚΟ. Είναι αυτά τα οποία κατά καιρούς συμβαίνουν στα νησιά, οι δυσκολίες με την έλλειψη προσωπικού και στο ΕΚΑΒ, διότι ασθενοφόρα από ό,τι λέγεται από την ΚΟ υπάρχουν. Υπάρχουν ασθενοφόρα τα οποία όμως βρίσκονται παρκαρισμένα. Δεν υπάρχει πλήρωμα. Και είναι αυτή η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ. Εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, ότι το μεγάλο στοίχημα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις προεκλογικές για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο χώρος της υγείας. Λοιπόν, και δεν είναι το πρώτο περιστατικό, δυστυχώς έχουμε αρκετά στην ΚΟ και θυμίζω ότι πρόσφατα είχαμε ένα αντίστοιχο περιστατικό που δεν κατάφερε εκεί να φτάσει το ασθενοφόρο σε πολύ μικρή απόσταση από το πολυδύναμο κέντρο υγείας, το Γεννάδη, και ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε έτσι νεκρός στην συνέχεια. Εδώ έχουμε ανοιχτά θέματα, κάτι πρέπει να γίνει, είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε για ένα θέμα αρκετά σοβαρό ή πολύ σοβαρό θα έλεγα, διότι έγινε μια εξαιρετική γέφυρα εκεί στην Κρεμαστή, μια γέφυρα που η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ο επισκέπτης είναι ότι εδώ τουλάχιστον δεν πάσχουν υποδομές, αλλά στη συνέχεια μπαίνει σε αυτό το στενό της Κρεμαστής, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπήρχε η σκέψη να γκρεμίσουμε αυτά τα 21 σπίτια, θυμάμαι καλά, εκεί στην περιοχή, προκειμένου να υπάρξει διάνοιξη του δρόμου. Περνάει ο χρόνος και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια δυσκολία. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσε προσφάτως για το ζήτημα αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Απιταλούδων, ο Θανάσης Στάμος. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερα το γεγονός στον Δήμαρχο. Είμαστε όλοι, έχουν συμφωνήσει, έχουν υπογράψει. Τώρα θα τοποθετηθεί ένας πιστοποιημένος εκτιμητής, ο οποίος θα κλείσει με την τιμή αγοράς των κτισμάτων. Υπάρχουν από όλους υπεύθυνες δηλώσεις, συγγνώμη, πλην μισού. Υπάρχει ένα σπίτι που το έχουν δύο άτομα, μόνο ο ένας δεν συμφωνεί, οι άλλοι συμφωνούν όλοι. Θα μπει ο εκτιμητής λοιπόν, ο οποίος θα μας καθορίσει την τιμή, η οποία θα είναι μια τιμή αγοράς που συμφέρει και για την οποία έχουν συμφωνήσει και έχουν υπογράψει. Δεν σας κρύβω ότι η πλειοψηφία των σπιτιών, το 90%, είναι με 450 ευρώ το μέτρο. Είναι μια πολύ, πάρα πολύ λογική και συμφέρουσα τιμή για το Δήμο και για τους ανθρώπους, διότι τα σπίτια είναι εγκαταλειμμένα, πλην δύο περιπτώσεων, όπου το ένα είναι κατάστημα που λειτουργεί και το άλλο είναι δύο διαμερίσματα που θα πάρουν κάτι παραπάνω σύμφωνα με αυτά που θα βγάλει ο εκτιμητής. Είμαστε όμως σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολύ καλά. Δεν θα ξεκινήσει όμως τον Αύγουστο μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Γιατί δεν μπορούμε να κόψουμε αυτή τη στιγμή την κυκλοφορία. Θα είναι ευχής έργο να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα πράγματα. Κάποια τα οποία είναι ετοιμόρροπα και εγκυμονούν κινδύνους θα πέσουν κάτω.
ένα απόγευμα θα κλείσουμε τον δρόμο, δύο σπίτια είναι, να τα μαζέψουμε λιγάκι να μην κινδυνεύσει άνθρωπος. Λοιπόν, διαπιστώνω μια δυσκολία σε αυτό, διότι αν κανείς εμπιστέψει ένα χρόνο πίσω θα ακούσει το ίδιο μήκος κύματος να εκτυλίσσονται οι δηλώσεις. Ελπίζουμε πραγματικά κάτι να έχει προχωρήσει, διότι και από την εκτίμηση και από τη δυσκολία που υπάρχει, ένας να αρνείται, η δουλειά μένει μισή. Λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι δεδομένο. Τώρα, λίγο αργότερα, αν έχουμε χρόνο, θα πάμε σε ένα δημοσίευμα που είχαμε την Κυριακή στην Καθημερινή. Έχει να κάνει με μια παλιά ιστορία για τον τόπο δηλαδή, γιατί όταν διαβάζω αυτά τα δημοσιεύματα μου θυμίζει πολύ έντονα το παρελθόν, μου θυμίζει πολύ έντονα κάτι το οποίο είναι το εθνικό μας σπορ δηλαδή, εννοώ η αυθαιρεσία, κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τα νησιά, αφορά όλη την χώρα δηλαδή, οι αυθαιρεσίες στη λεγόμενη παραλιακή ζώνη δηλαδή. Γυρίστε την Ελλάδα να δείτε τι γίνεται παντού. Είναι η ίδια κατάσταση, δεν αλλάζει, απλά κάθε φορά μία περιοχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Και εδώ έχουμε και παρελθόν σε αυτά τα ζητήματα, δυστυχώς. Και είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο θέμα αυτό, έχουμε την δυνατότητα. Πάμε λοιπόν σε κάτι από τα πολύ ενδιαφέροντα που αφορά ουσιαστικά και μία παραγωγική διαδικασία στον τόπο. Είναι η έκθεση της Κρεμαστής, η οποία έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου όλα τα χρόνια αυτά. Ξεκίνησε ως διεθνής έκθεση. Είχαμε μία εποχή έγλης, είχαμε μία δυσκολία τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε τι γίνεται φέτος. Πάμε να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον Θανάση Θάμο, να μιλάει και για την έκθεση. Η έκθεση της Κρεμαστής κάθε χρόνο γίνεται μέσω κάποιου φορέα, κάποιου φιλανθρωπικού σωματείου, ο οποίος αναλαμβάνει ένα μέρος της οργάνωσης μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή. Επειδή θέλουμε να αναβαθμίσουμε την έκθεση, έκανα την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο η έκθεση φέτος να την αναλάβει ο Πρωτούρ, ο οποίος έχει μία πολύ καλή γνώση περί εκθέσεων και λοιπά, άσχετα αν πρόκειται για προβολή τουρισμού και λοιπά, έχει πάει σε εκατοντάδες, χιλιάδες εκθέσεις και έχει μια σχετική εμπειρία. Και επειδή θέλουμε πλέον να αναβαθμιστεί το προϊόν, αυτή είναι και η επιθυμία του Δημάρχου, δεν μπορεί να παραβλέπουμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και αντί προς τα πάνω να πηγαίνει προς τα κάτω, αποφασίσαμε να την αναθέσουμε φέτος στον Πρωτούρ. Έχει βγει και η Εκτελεστική Επιτροπή και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε όλες τις διεργασίες. Έχουμε πάρει το τοπογραφικό του χώρου και αρχίζουμε να λέμε πώς θα δουλευτεί και πώς θα γίνει. Πιστεύω να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το παρελθόν. Αυτός είναι ένας στόχος που έχουμε θέσει, διότι με τον, έτσι όπως πήγαινε, η έκθεση κάθε φορά είχε μια φθήνουσα πορεία. Το βλέπαμε όλοι, το βλέπατε όλοι και από εκεί και πέρα θέλουμε λιγάκι να την αναβαθμίσουμε, γιατί είναι ένα ιστορικό γεγονός, είναι αλληλένδετα δεμένο με την Κρεμαστή και με τον 15 Αύγουστο και με την Παναγία και θέλουμε να συνεχιστεί, να διατηρηθεί, να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί και να γίνει ένα σημείο που θα προσελκύει κόσμο από πολλές περιοχές, γιατί είμαστε και μέσα στον Αύγουστο όπου υπάρχουν και μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Έτσι να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Γρήγορα κάποιες να δούμε φωτογραφίες από επισκέψεις των υποψηφίων βουλευτών. Έτσι είναι η τυπική διαδικασία μέχρι τις 25 στα νησιά της Δωδεκανήσου. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Γιάννη Παπά, ο οποίος βρέθηκε σε Αστυπάλια, σε Κάλινο. Τι είναι αυτό τώρα το σύμπλεγμα των φωτογραφιών? Να τους πεις να πάψουν να στέλνουν τέτοια συμπλέγματα φωτογραφίες. Λοιπόν, φωτογραφίες είναι μία-μία, δεν είναι σύμπλεγμα, ούτε παζλάντα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη, πάμε να δούμε τι έγινε από άλλο υποψήφιο. Αντώνης Γιαννικουρής, αυτές είναι οι φωτογραφίες. Λοιπόν, εδώ είναι από επίσκεψη στην Κάρπαθο, συμμετοχή στο Κάρπαθος Αράν και επισκέψεις
σε καφενεία κτλ. Το λέω γιατί καμιά φορά πάνω στον ενθουσιασμό αυτό το οποίο πρέπει να φτάνει σε εμάς είναι το πρωτογενές υλικό. Λοιπόν, και πάμε τώρα λίγο σε ένα θέμα για το οποίο θέλω να κάνω μια αναφορά, ένα τεράστιο θέμα. Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή χθες, δηλαδή, για το, μάλλον την Κυριακή, για τα πριγκιπάτα της Ρόδου. Είχε να κάνει με ένα θέμα, νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι. Δηλαδή, τι λέει, ιστορίες κραυγαλαίας αυθαιρεσίας, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται και ήταν ρεπορτάζ της Καθημερινής για την κατάσταση στη παραλιακή ζώνη της Ρόδου εν προκειμένου. Λοιπόν, και βεβαίως ήταν και η Παγκόσμια Μέρη Περιβάλλοντος και είχαμε διάφορες αναφορές, αλλά ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το τι γίνεται στην παραλιακή ζώνη, το μεγάλο πρόβλημα το έχει η ίδια η πολιτεία. Έτσι, το ίδιο το κράτος το έχει το πρόβλημα. Διότι αν κανείς ψάξει λίγο παραπάνω, θα διαπιστώσει ότι τις άδειες σε πολλές των περιπτώσεων, τις περισσότερες, τις δίνει το ίδιο το κράτος. Ή αν δει, πάμε παρακαλώ φωτογραφίες, κάποιες φωτογραφίες από αυτές που ανέβασε και ο κύριος Γάκης, δηλαδή από διάφορες περιοχές. Εάν δει λοιπόν κανείς το ρεπορτάζ, θα διαπιστώσει ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν καταγγελίες, αλλά υπάρχουν και πρωτόκολλα τα οποία είναι πρωτόκολλα κατεδάφισης και λέει 650 πρωτόκολλα κατεδάφισης αφαιρέτων σε γυαλούς και παραλίες, εκ των οποίων έχει εκτελεστεί μόλις το ένα. Από ποιον, παρακαλώ, πρέπει να γίνει η εκτέλεση? Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή από την πολιτεία. Γιατί δεν έγινε, τι να σας πω. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε, διότι εδώ πάμε να βάλουμε παραλίες, γιατί γράφεται το, ο καθένας βγάζει μια φωτογραφία και δημιουργείται μια εικόνα. Λοιπόν, και βεβαίως σε αυτή την ιστορία πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε πώς θέλουμε καταρχήν τον τόπο και να αποφασίσει η πολιτεία σε ποιο θα δώσει την ευθύνη. Δηλαδή, η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει. Διότι εδώ έχουμε, έλα σε μένα παρακαλώ, διότι εδώ πέφτουν και φωτογραφίες που δεν καμία λογική με αυτό το οποίο αναφέρω. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν την πολιτεία η οποία ουσιαστικά τι κάνει, εμπέζει τους πολίτες. Δια της αποχής της, δια των αδειών, δια του μη ενδιαφέροντος που επιδεικνύει. Έχουμε δηλαδή τις παραλίες να ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Και τι έκανε το Υπουργείο Οικονομικών? Τίποτα δεν έκανε. Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σκέφτηκε να κάνει, έτσι, αντί να προσφύγει δηλαδή και να ζητήσει από την αποκεντρωμένη πραγματικά να προχωρήσει την κατεδάφιση, μένει στα τυπικά. Το μόνο που το ενδιαφέρει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΤΑΔ είναι πώς θα αξιοποιήσει τον πλούτο της παραλίας, δηλαδή από τις διαδικασίες που γίνονται. Επίσης, 650 πρωτόκολλα δεν έχουν προχωρήσει 30 χρόνια. Μα 30 χρόνια τι γινόταν στον τόπο? Δηλαδή, λέω ότι αυτή είναι μια ιστορία που κανείς θα πρέπει να την πάρει από την αρχή. Καταρχήν, να συμφωνήσουμε τι παραλίες φέρνουμε στον τόπο. Ένα, πρώτον. Δεύτερον, να υπάρχει ισονομία στο πολιτεία από όλους, δηλαδή. Να έχουν οι ίδιοι οι πολίτες το ίδιο δικαίωμα. Τρίτον, σημαντικό. Η ίδια η πολιτεία, το κράτος, να αποφασίσει πώς θα θωρακίσει αυτή την περιουσία και να μην πετάει το μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε αυτή που δεν έχει καμία, αν θέλετε, ευθύνη με βάση τον νόμο. Είναι πολύ μεγάλα ζητήματα, μακάρι κάποια στιγμή να γίνει η συζήτηση για αυτά. Δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνει. Θα έχουμε αυτό που κατατρώει μια ζωή όλους εμάς, ως Έλληνες πολίτες, να τρέχουμε, να φωνάζουμε τελευταία στιγμή και η ιστορία να κυκλώνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμίζω αυτή την ιστορία από παραλίες που είχαν πάρει ονόματα διαφόρων, έτσι, του Παντελή, του Μιχάλη, του Κυριάκου, του Γιάννη, διάφορες παραλίες. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Περνάνε τα χρόνια, τίποτα δεν έγινε. Γιατί η ίδια η πολιτεία, η ίδια η πολιτεία, το κράτος, δεν ξέρει να θωρακίσει αυτό το οποίο έχει να κάνει με την εξέλιξη, με την ανάπτυξη. Είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Ελπίζω κάποια στιγμή να την κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά. Από εμάς ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.